Αυτό είναι. Γεννιέται ξαφνικά η υποψία. Ό,τι και να κάνεις, δεν μπορείς να την αποφύγεις. Το μόνο που θέλουμε είναι να είμαστε σίγουροι για να αρχίσουμε να κατηγορούμε τους άλλους. Ο φόβος είναι σύμμαχος και εχθρός μαζί. Ένας φόβος που αν σε κυριεύσει, η επιστροφή είναι αδύνατη. Καλά, συγγνώμη. Έχω νεύρα. Ναι, το βλέπω. Μπορώ να μάθω γιατί έχεις τόσα πολλά νεύρα. Η μαμά θα μπορούσε να μου είχε πει ένα γεια. Δεν το έκανε. Η Σόνια νόμιζε ότι δεν ήθελες να την ξαναδείς. Και αυτό την πλήγωσε. Ναι, ναι, βέβαια. Και νόμιζε ότι τρέφεις κάποιο είδους συνέστημα για μένα. Αυτή το είπε. Δεν έχει σημασία ποιος μου το είπε. Νιώθεις κάτι ιδιαίτερο για μένα. Απάντησε μου. Τι συμβαίνει εδώ? Θα μου εξηγήσει κάποιος από τους δυο σας τι συμβαίνει εδώ? Ξέρω ότι είναι λίγο δύσκολο να το εξηγήσω. Δεν είναι τόσο δύσκολο, θα του το εξηγήσω εγώ. Το φταίξιμο είναι δικό μου. Εγώ τον άρπαξα απότομα και. Μην την ακούτε, κύριε Διευθυντά. Όχι. Δεν το ανέχομαι αυτό. Θα μιλήσω και με τους δυο σας, αλλά πρώτα μαζί σας, κύριε Μάουρο. Ακολουθήστε με. Βίκο, έλα, άσε να σου εξηγήσω. Να μου εξηγήσει από εκεί μία. Δεν θέλω να σε ξαναδώ ποτέ. Α, έχουμε γίνει κιόλας θέαμα. Έλα, σε παρακαλώ. Τότε παράταμε. Βίκο, έλα. Έχω φέρει τον τελευταίο κατάλογο μόδας να τον δούμε μαζί. Έχει κάτι θεϊκά που κάμισα να διαλέξεις. Έλα. Βίκο. Έλα, Βίκο. Σε ευχαριστώ για αυτό που έκανες στην τραπεζαρία. Δεν χρειάζεται να με ευχαριστείς. Δεν το έκανα για να σε βοηθήσω. Το έκανα γιατί το ένιωθα. Δεν είναι δυνατόν. Γιατί όχι? Μανουέλ, εσύ. Εσύ είσαι το τέλειο αγόρι. Και. Είμαστε δύο άνθρωποι που είναι μαζί και αισθάνονται ωραία. Έχουμε πολλά κοινά. Τώρα, αν εσύ δεν θέλεις να είσαι μαζί μου, εντάξει. Όχι, δεν είναι αυτό. Η αλήθεια είναι ότι ήδη νιώθω ερωτευμένη μαζί σου. Εσείς δεν καταλαβαίνετε. Ήδη ήταν σοβαρό το λάθος σας με τον Πάμπλο Μπουσταμάντε και τώρα πάλι αυτό. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο, κύριε Διευθυντά. Μη με διακόπτετε. Ποιος νομίζετε ότι είστε για να αποκρύπτετε πληροφορίες? Σας παρακαλώ. Ο πατέρας του παιδιού το πήρε από το σχολείο. Μα τι σκεφτόσασταν, τι? Ότι ο Πάμπλο μου ζήτησε να μην πω τίποτα. Φυσικά, ο Πάμπλο σας ζήτησε, είναι λογικό. Βέβαια, μετά από αυτό που μόλις είδα, καταλαβαίνω ότι έχετε πολλές αδυναμίες. Πολλές. Καταλαβαίνω ότι ήταν κακό. Αλλά ήταν μια φυσιολογική παρόρμηση. Για ποια φυσιολογική παρόρμηση μου μιλάτε τώρα? Σας παρακαλώ, τι να σας πω. Εκθέσατε το σχολείο σε όλη τη χώρα. Το κύρος του σχολείου, το κύρος δεκαετιών, το τεινάξατε στον αέρα. Σας παρακαλώ. Ζητώ συγγνώμη για... Ακούστε, με τη συγγνώμη δεν διορθώνετε τίποτα. Ερχόμουν να σας πω να αφήσετε τη θέση σας με ωραίο και πολιτισμένο τρόπο. Τώρα απαιτώ να παραιτηθείτε και να φύγετε αμέσως. Μπορώ να αποχαιρετήσω τα παιδιά? Όχι, βέβαια. Δεν θέλω να σας ξαναδώ κοντά τους. Πηγαίνετε, παρακαλώ. Επιτέλους ήρθες. Μα τι συνέβη? Γιατί έχεις ντυθεί έτσι, αφού έχει ήλιο έξω? Αγάπη μου, είμαι πτώμα. Δεν κοιμήθηκα καθόλου. Πού ήσουν? Πήγα να δω τη Μαρίσα. Όχι, ξαναμαλώσατε? Με δύο λόγια. Για να μην πολυλογώ, ήταν σαν να πήγα σε κανονικό πόλεμο. Ήταν απίστευτο. Αφού στο είπα, δες το είπα. Γιατί δεν την αφήνεις ήσυχη? Η μικρή τα βγάζει πέρα μια χαρά και μόνη της. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι πια μικρή. Αμφιβάλλω αν αυτό το παιδί ήταν ποτέ μικρό. Είναι νόμος της ζωής τα παιδιά να ανοίγουν τα φτερά τους. Αλλά μια κόρη, ακόμα και αν είναι 100 χρονών, πάντα θα χρειάζεται τη μαμά της. Πάντα! Όχι στην περίπτωσή μου, Πέπα. Η Μαρίσα όχι μόνο δεν με χρειάζεται κοντά της, με απεχθάνεται κιόλας. Εντάξει. Άντε. Καλά, το άκουσα. Δεν σταμάτησε καθόλου να χτυπάει από το πρωί. Δεν ήξερα τι να του πω. Δεν είμαι εδώ για κανέναν. Δεν μπορείς να εξαφανιστείς? Πώς δεν μπορώ.
Παρακαλώ. Α, ναι, τι κάνεις. Ναι, εδώ είναι. Όχι. Για ποιο θέμα. Όχι. Μισό λεπτό. Βαρέθηκα να λέω ψέματα. Δεν μου κατεβαίνουν άλλες δικαιολογίες. Δεν το παίρνω από το τηλέφωνο. Πάρε το τηλέφωνο. Δεν το παίρνω. Φεύγω. Όχι, δεν το παίρνω. Δεν το παίρνω. Σ' απολύω, Πέπα. Ναι. Έλα, μαμά. Δεν το πιστεύω. Είναι αγένεια να φεύγεις χωρίς να χαιρετήσεις. Νόμιζα ότι με είχες αποχαιρετήσει με την κουβεντούλα που κάναμε πριν φύγω. Είχα την εντύπωση ότι δεν χρειαζόταν να μιλήσουμε ξανά. Έφτασες καλά. Ανησύχησες. Ναι. Πώς να μην ανησυχήσω, μαμά. Λίγο έλειψε να πάρω τις αναζητήσεις για να ψάξουν μια γριούλα που χάθηκε στο δρόμο. Με πήρες για να μου πεις ότι είμαι μια γριά. Όχι, σε πήρα να σου πω ότι όλα είναι μια χαρά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλα είναι καλά, μια χαρά. Να μην αρχίσεις τις ιστορίες σου, όλα είναι μια χαρά. Α, και ήθελα να σου πω ότι δεν ήταν ανάγκη να έρθεις εδώ. Συγγνώμη, εντάξει. Αλλά είχες δίκιο. Δεν είναι εύκολο να είσαι εδώ. Όπως μου είπε ένας βλάκας σήμερα, δεν είναι το περιβάλλον μου. Όχι, αγάπη μου, μην ανησυχείς. Γιατί σύντομα θα το κάνεις εσύ περιβάλλον σου. Τι θες να πεις? Όπως ξέρω, αν δεν σου αρέσει έτσι όπως είναι, είμαι σίγουρη ότι θα το αλλάξεις. Α, λοιπόν, μαμά, ήδη άλλαξα κάποια πραγματάκια. Τι έκανες? Αν σε πάρει ο διευθυντής για να σου πει κάτι κακό... Αφορά το Μάουρο. Α, τώρα καταλαβαίνω. Με κατασκοπεύεις, ε? Όχι, δεν είμαι κατάσκοπος, όμως ήμουν και εγώ κάποτε στην ηλικία σου, ακούω. Τίποτα, μαμά. Δεν ήταν τίποτα. Έτσι, ο Μάουρο δεν υπάρχει πια. Ποτέ τα πράγματα δεν γίνονται χωρίς λόγο. Έκανες αυτό που αισθανόσου. Ναι, αλλά τζίφος. Όχι, αγάπη μου, όλα καλά. Γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε έτσι όταν βλεπόμαστε από κοντά? Γιατί είσαι μια κακομαθημένη. Και εσύ μια γριά που δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αχ, τι ωραία, όλα έγιναν φυσιολογικά πάλι. Εσύ δεν είσαι όμως. Ούτε κι εσύ, ευτυχώς. Μαρίσα, σε ζητώ ο διευθυντής. Λοιπόν, μαμά, σε αφήνω. Έχει το νου σου. Τώρα πια δεν είμαι εκεί να σε προσέχω. Είχε ένα ύφος. Τώρα όχι. Να βάλω κρεμούλα στα χεράκια μου. Αχ, Θεούλη μου. Κάνε να μην πέσω, Θεέ μου. Δεν μπορώ το γύψω. Μία. Μα τι έγινε? Αυτή ήταν η εξήγηση που ήθελες να μου δώσεις. Αχ, κορίτσι μου. Είσαι καλά? Ναι, έτσι νομίζω. Γιατί δεν πας στο ιατρείο? Ούτε σηκώ τίπα, απλό. Μην περπατάς έτσι, μην το πατάς τώρα. Αχ, μπορεί Παύλο, να... σταμάτα. Είδες εσύ καμιά φορά να κουτσέρουν οι πριγκίπισσες της Ολλανδίας ή οι πριγκίπισσες του Μονακό? Τι έχεις πάθει? Μία, είσαι τρελή. Πρέπει όμως να έρθεις μαζί μου. Πρέπει να ανακαλύψουμε ποιος φτιάχνει το ημερολόγιο. Ναι, αλλά θέλω να ξεκαθαρίσω με τη Βίκο την παρεξήγηση. Έλα τώρα, τις εξηγώ μετά εγώ. Όχι, θα τις εξηγήσεις τώρα. Μα σας είπα, ο Μάουρο δεν έχει καμία σχέση. Παρόρμηση δική μου ήταν, μην τον διώξετε. Κουράστηκα πια με αυτές τις παρορμήσεις. Δεν θέλω να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Εντάξει. Και για το καλό σου να μην ξανασυζητηθεί. Θα ήταν δυσφήμιση για το σχολείο. Πώς, δηλαδή. Εσάς το μόνο που σας νοιάζει είναι να μην μάθουν τίποτα οι υπόλοιποι, όχι τι έγινε με τον καθηγητή. Μην απλοποιείτε τα πράγματα, νεαρά μου, σας παρακαλώ. Είστε υποκριτής. Δεν σου επιτρέπω! Και μην ξεχνάς ότι είσαι υπό επιτήρηση. Αν και από όσο βλέπω είναι χαμένος χρόνος. Τώρα μου φωνάζετε. Πολύ ωραία. Ξέρετε πόσο νοιάζομαι για το φημισμένο σας σχολείο. Αυτό δεν θα περάσει έτσι. Ναι, γεια σας. Την κυρία Σόνια Ρέι, παρακαλώ. Μανουέλ, σήκω. Τι έγινε? Σου έφερε ένα σάντουιτς. Ευχαριστώ, αλλά δεν σου ζήτησα τίποτα, δεν θέλω. Σκέφτηκα ότι μπορεί να πεινούσες. Ευχαριστώ. Είσαι πολύ γλυκή. Το μόνο που δεν καταλαβαίνω είναι πως μια τόσο καλή και γλυκιά κοπέλα σαν εσένα κάνει παρέα με τη μία. Μην μιλάς έτσι. Την έχεις παρεξηγήσει. Η μία είναι πολύ καλός άνθρωπος. Άλλωστε, αν δεν ήταν αυτή, δεν ξέρω, θα ήμουν σαν τον Μάρκο στο σχολείο. Δεν νομίζω. Δεν καταλαβαίνω πώς από ένα πατέρα τόσο ευγενικό, τόσο έξυπνο, βγήκε μια κόρη αντιπαθητική, ανάγωγη.
Γνωρίζεις τον Κολούτσι? Τον είδα τυχαία τις προάλλες. Να, μιλήσαμε λιγάκι και ήθελε να μου δώσει την κάρτα του, αλλά δεν είχε καμιά πρόχειρη και μου είπε να πάρω από την κόρη του, αλλά αυτή δεν θα μου δώσει. Αν θέλεις, θα σου φέρω εγώ μία. Ξέρω που τις έχει τις κάρτες της. Θα μπορούσες. Για σένα, ό,τι θέλεις. Πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Να είμαστε προσεκτικοί, γιατί οι εγκληματίες αφήνουν πάντα κάποιο στοιχείο που τους προδίδει. Πες μου, ήσουν πολλά χρόνια detective, Guido. Εγώ όχι, όχι, αλλά ο θείος μου δούλευε πολλά χρόνια στο FBI. Όμως η οικογένειά μου το έμαθε αφού πήρε σύνταξη. Και το κράτησε μυστικό όλον αυτόν τον καιρό, ε! Μα γιατί, γιατί δεν μπορεί ο Guido να έχει ένα θείο detective? Φυσικά, γιατί όχι. Αν δεχθείς να βγεις μαζί μου σήμερα το βράδυ για δείπνο, μπορώ να σου διηγηθώ, για παράδειγμα, τότε που έριξαν κατά λάθος ένα αεροπλάνο, νομίζοντας ότι έχει μέσα εκρηκτικά. Guido, αυτό το έχω δει σε μια ταινία του Ράμπο. Να, να, γι' αυτό. Αυτό δείχνει ότι είναι αληθινό. Αχ, Τόμας, πιστεύεις το κάθε τι, αγαπούλα μου. Τις εξήγησες? Ναι, μιλήσαμε. Όλα είναι μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, στο θέμα μας. Πρέπει να υπάρχει κάποιο στοιχείο. Ελπίζουμε να έρθει η κοπέλα με το προηγούμενο ημερολόγιο. Συγκρίνοντάς τα, κάτι θα βρούμε, ε. Ποια κοπέλα? Ναι, όμως εσείς ήρθατε αργότερα. Μας βοηθάει η Πιλάρ. Η Πιλάρ? Ναι, τι πειράζει. Μα ακριβώς αυτή είναι η πρώτη ύποπτη. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι. Ναι, 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 ναι. Για να δούμε. Αυτά είναι ίδια γράμματα. Και αφού είναι ίδια, θα είναι από τον ίδιο υπολογιστή. Άσχετε, όλα τα κομπιούτερ έχουν τα ίδια γράμματα. Α, Παύλο, Παύλο, δεν κατάλαβες τι εννοώ. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να βρούμε ένα σημάδι. Μετά από αυτό, να ανακαλύψουμε κάτι ιδιαίτερο, κάτι χαρακτηριστικό. Και στο τέλος, να συγκρίνουμε τα στοιχεία, ας πούμε τον τόνο, ε. Βλέπεις που ξέρει πολύ καλά το τι λέει, ε, βλέπεις. Τα στοιχεία δεν είναι ούτε στους τόνους ούτε στις τελείες. Ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος για αυτό το σκουπίδι. Ποιος? Σκεφτείτε, δεν είναι δύσκολο. Αυτό ποτέ πριν δεν είχε ξανασυμβεί, οπότε θα είναι από τους καινούριους. Και προσέξτε, με τι μοιάζει αυτό? Με μια απίστευτη ανοησία. Λάθος. Με περιοδικό για το θέαμα. Και για πείτε μου, ποιο είναι το μοναδικό πρόσωπο σχετικό με θέαμα εδώ μέσα, ε? Η Μαρίσα. Ναι, η Μαρίσα. Και πρέπει να πληρώσει. Σίγουρα θα με διώξουμε αυτό που έγινε με τον καθηγητή. Πώς μπόρεσες να κάνεις κάτι τέτοιο? Δεν σε καταλαβαίνω, Μαρίσα. Δεν έχεις μυαλό. Α, δεν ξέρω. Πάντα συμβαίνει το ίδιο. Το καταλαβαίνω εκ των υστέρων. Πρέπει όμως να το σταματήσεις αυτό, Μαρίσα. Τι θα κάνεις? Δεν ξέρω. Μάλλον ο μπαμπάς θα πάρει την κηδεμονία και θα πάω Ιταλία. Μην το λες αυτό. Δεν μπορεί, θα του περάσει το διευθυντή. Ούτε να μου μιλάς για αυτό τον απέσιο. Α, Μαρίσα. Πρέπει να σου μιλήσω. Για έλα. Καταφωνεί και ο Γάιδαρος. Ας αφήσουμε τα πολλά-πολλά. Πείτε μου μια και καλή. Με διώχνετε ή όχι? Όχι. Μίλησα με τη μητέρα σου και θα σου δώσω ακόμα μια ευκαιρία. Τι περίεργη δύναμη έχει η Σόνια Ρέι και μπόρεσε να σας πείσει? Δεν έχει καμία δύναμη. Το κάνω γιατί είναι ένα από τα αξιώματα. Ένα τι? Αξιώματα. Τα αξιώματα είναι οι αρχές. Και μία από τις σημαντικότερες αρχές μας είναι να δίνουμε μια ακόμα ευκαιρία στον αμαρτωλό. Αυτό κάνω και αυτήν εδώ τη στιγμή. Ελπίζω να το εκτιμήσεις. Μάλλον η γυναίκα σας είναι πιο αμαρτωλή για να είναι παντρεμένη μαζί σας. Θα έπρεπε να κάνουμε βάρδιες για να την προσέχουμε μέρα νύχτα. Παιδιά, ακούστε νέα. Ξέρουμε ποιος έκανε το ημερολόγιο. Μπράβο, ποιος? Όχι, Πιλάρ, μην το κάνεις. Καλύτερα μην το συζητάμε μπροστά σε ξένους. Δηλαδή εννοείς ότι ο ξένος είμαι εγώ? Ναι. Παύλο, μην μιλάς έτσι. Ο Μανουέλ είναι το αγόρι μου. Δώσ' του λίγο χρόνο να τον γνωρίσεις. Πάντως εμένα όσο τον γνώρισα, μου φτάνει. Μία. Συγγνώμη. Και εγώ είμαι καινούριος σε αυτό το σχολείο και ο Μανουέλ είναι φίλος. Να τον προσέχετε. Θα πείτε ποιος είναι ή όχι? Εντάξει, Μαρίσα. Μα βέβαια αυτή. Είναι ξεκάθαρο. Πώς το ανακαλύψατε? Με αποδείξεις και επιστημονική έρευνα. Μα έχετε αποδείξεις. Τι συμβαίνει τώρα, μας έγινες και δικαστής? Δεν μπορείς να κατηγορείς κάποιον αν δεν είσαι σίγουρος για αυτό που λες. Εγώ είμαι, εντάξει. Εγώ όχι. Η Μαρίσα είναι παράξενη. Πετάει στα σύννεφα, αλλά δεν δείχνει ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν είναι δυνατόν. Έγινες και δικαστής και ψυχολόγος. Δεν το πιστεύω ότι φέρεστε σαν παιδιά. Εγώ φεύγω, φίλε.
Ελάτε, παιδιά, παρακαλώ, ελάτε. Σας μάζεψα εδώ για να σας ανακοινώσω πως ο καθηγητής Μάουρο δεν μπορεί να συνεχίσει να δουλεύει στην κατασκήνωση. Γιατί, μπαμπά? Για προσωπικούς λόγους. Συγγνώμη, προσωπικούς πιανού? Δεν είναι ώρα τώρα, αλλά δεν έχω πρόβλημα να σε συναντήσω και να σου εξηγήσω. Όχι, όχι, μην κάνετε έτσι. Ανησύχησα μήπως έγινε κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει την εικόνα του σχολείου μας. Η εικόνα του σχολείου μας είναι τέλεια. Ούτε τα παιδιά της κατώτερης κοινωνίας δεν την επηρεάζουν. Συγγνώμη, παιδιά. Μια ερώτηση. Συμβαίνει κάτι που θα έπρεπε να ξέρω? Όχι, όχι. Λέγαμε για τον καθηγητή. Θα μπορούσαμε να τον χαιρετήσουμε μήπως? Όχι, δεν γίνεται. Τώρα πια έχει φύγει. Αυτός ο γέρος είναι πανούργος. Και ποιος θα αναλάβει τη θέση του? Εγώ, παιδί μου. Μα δεν γίνεται αυτό, παπά. Μπράβο. Τέλεια. Αυτή τη χρονιά θέλω να είμαι πιο κοντά σας και να γνωρίσω καλύτερα τους καινούριους μαθητές. Τι έγινε? Βλέπω μερικά απογοητευμένα πρόσωπα και γεμάτα ανησυχία, αλλά μην φοβάστε. Δεν θα είναι όπως το σχολείο. Όχι, καμία σχέση. Θα περάσουμε αξέχαστες διακοπές. Φοβερές. Γεμάτες περιπέτειες. Ελάτε, ηρεμήστε να δείτε εδώ τι σας έχω οργανώσει. Θα το βγάλω σε φωτοτυπίες και θα το μοιράσω σε όλους. Εσείς λοιπόν συνεχίστε με ό,τι κάνατε και θα τα πούμε. Γεια σας. Χρόνια έχω να μπω σε αυτό το δωμάτιο. Αλήθεια. Δεν είναι κακό για γραφείο, κύριε. Το υποσχέθηκα στη μία. Θέλω να εγκατασταθώ εδώ για να είμαι πιο κοντά της. Συμβαίνει κάτι, κύριε? Πόσο όμορφη ήταν, σαν την κόρη της. Όχι, κύριε, δώστε τη μου. Δώστε τη σε μένα και θα τη φυλάξω μαζί με τα υπόλοιπα πράγματά της. Δεν πέταξες τα πράγματά της? Τα φυλάω εδώ και 14 χρόνια, κύριε. Μήπως κάποια μέρα η μία θελήσει να μάθει για τη μητέρα της και εσείς, κύριε, θα πρέπει κάτι να έχετε να της δείξετε. Με είχε ρωτήσει όταν ήταν μικρή. Από τότε ποτέ ξανά. Να με συγχωρείτε. Αλλά εσείς ο ίδιος μου είπατε ότι ξαναμίλησε για αυτήν. Πράγματι. Άλλωστε, βρίσκεται σε μια ηλικία που της λείπει πολύ μια μητέρα. Γιατί πρέπει να μιλάμε γι' αυτό? Εντάξει. Ξέρεις ότι με πειράζει, σε παρακαλώ. Θέλετε. Εντάξει. Για ποιον είναι αυτά? Πώς είναι δυνατόν να μην είσαι μαζί μου? Λοιπόν, για σας, κύριε. Από ποια επιχείρηση? Θα σας πω αμέσως, κύριε. Δεν είναι από καμία επιχείρηση. Είναι από μία κυρία. Μα τι λες τώρα, με κοροϊδεύεις? Οι κυρίες δεν στέλνουν λουλούδια στους κυρίους. Κύριε, αυτή στέλνει. Ακούστε λοιπόν. Ευχαριστώ που μου φερθήκατε τόσο ευγενικά. Σόνια Ρέι. Τη θυμάστε? Α, η Θεοπάλαβη. Συνεχίζει να παραλυρεί. Καημένη γυναίκα. Το έκανε λοιπόν. Υπάρχει κάποιο τηλέφωνο ή κάποια διεύθυνση για να την ευχαριστήσω? Όχι, τίποτα. Δεν νομίζω, παππούς, να σκέφτεται να μας ανεβάσει αυτό. Εγώ ανεβαίνω στο κότερο του μπαμπά μου που έχει 10 άτομα προσωπικό. Σε αυτό δεν ανεβαίνω ούτε. Κοίτα, δεν είναι επικίνδυνο. Γκίντο, πες της κάτι. Πες της ότι δεν είναι επικίνδυνο. Γιατί εγώ? Δεν είπες ότι είσαι πρωταθλητής του αθλήματος πριν? Ναι. Το πρόβλημά μου είναι ότι ξέρω να κάνω, αλλά δεν μπορώ να το μάθω σε άλλους. Αχ, αυτός ο βλάκας μου σπάει τα νεύρα. Γεια σας, παιδιά. Έφτασα. Τώρα μπορούμε να φύγουμε. Στο πρόγραμμα των δραστηριοτήτων δεν έγραφε τίποτα για τσίρκο. Δεν την αντέχω, αλλά δεν της μένουν και πολλά ψωμιά εδώ πέρα. Τι θες να πεις? Τώρα αυτή είναι η ευκαιρία να πάθει ό,τι της αξίζει. Μα τι πας να κάνεις? Εμπρός! Ανεβείτε στις βάρκες! Η Μαρίσα θα πληρώσει.
για ό,τι έχει κάνει. Μαρίσα, είσαι καλά? Ναι, τρέμεις. Ναι. Στο έλεγα ότι θα πέσεις. Δεν έπεσα, με σπρώξανε. Είσαι σίγουρη? Ναι, και ξέρω ποιος είναι. Ο Πάμπλο, είναι ο μόνος που ήταν πίσω μου. Θα τον πνίξω με τα ίδια μου τα χέρια αν τον βιάσω. Θυμήσου τους παρορμητισμούς σου. Ναι, προς το παρόν μην κάνεις τίποτα. Μπορεί να αποτύχει αν δεν το έχεις σχεδιάσει πάρα πολύ καλά. Αχ, κορίτσια, με φοβίζετε. Ναι. Να περάσω, κύριε. Ναι, παίρνα. Δεν έχω χρόνο να διαβάσω περιοδικά με τόση δουλειά. Λοιπόν, κύριε, κοιτάξτε. Κοιτάξτε εδώ. Μια ματιά αρκεί. Κοίτα η τρελή. Ήταν στα αλήθεια διάσημη. Σόνια Ρέι. Είναι πιο όμορφη όταν δεν έχει όλο αυτό το μακιγιάζ. Ησυχάστε, κύριε. Μια που ξέρω εγώ πόσο απεχθάνεστε όλα αυτά που έχουν σχέση με τα καλλιτεχνικά, θα αναλάβω εγώ να την ευχαριστήσω. Εμπρός. Ναι. Ναι, ναι, εδώ είναι. Μισό λεπτάκι, παρακαλώ. Κύριε, συγγνώμη. Συγγνώμη που διακόπτω. Όχι, όχι, δεν διακόπτεις τίποτα. Σας στέλνω στο τηλέφωνο. Μα ποιος μπορεί να με παίρνει εδώ? Ο κύριος Μανουέλ Αγκύρε. Δεν γνωρίζω κανέναν Αγκύρε. Α, δεν είναι. Θα του πείτε ότι τηλεφώνησα. Μανουέλ Αγκύρε. Σας ευχαριστώ και πάλι. Μπορεί να κρύβεσαι. Αλλά δεν θα είναι και τόσο εύκολο να ξεφύγεις από μένα. Κάτα. Τι συμβαίνει, με κατασκοπεύεις? Όχι. Νόμιζα ότι μου είχες πει ότι δεν γνωρίζεις κανένα στο Buenos Aires. Ακριβώς. Σε ποιον τηλεφωνούσες? Στους δικούς μου στο Μεξικό. Τι θέλεις τώρα? Όχι, απλώς από αυτό το τηλέφωνο δεν μπορείς να καλείς στο εξωτερικό. Τι σου συμβαίνει? Detective είσαι και μου κάνεις τόσες ερωτήσεις. Τι έπαθες μου λες, τι θέλεις? Τίποτα. Φίλος σου είμαι μόνο. Όχι. Κάνεις λάθος. Εγώ δεν έχω φίλους. Επίσης, θα μπορούσα να του βγάλω τα μάτια και να τα παίξω μπύλες. Ή να τον κόψω κομματάκια. Ή να τον δέσω σε ένα δέντρο και να του γεμίσω τις κάλτσες με αιμοβόρα μυρμήγκια. Ή να τον κάνω με τα κρεμμυδάκια. Γιατί δεν ξεκαθαρίζεις πρώτα αν σε έσπρωξε επίτηδες ή αν σκόνταψες? Α, ναι, θα πάω και θα τον ρωτήσω. Θέλετε να με πνίξετε, κύριε δολοφόνε, ή ήταν τυχαίο? Α, δεν είπα να ρωτήσεις, αλλά δεν μπορείς να κατηγορείς αν δεν είσαι σίγουρη. Αλλά αν είναι αλήθεια ότι πήγε να σε ρίξει μέσα, θα πρέπει να το πούμε στο διευθυντή, γιατί είναι πολύ σοβαρό. Και ποιο νομίζεις ότι θα πιστέψει, τη Μαρίσα ή το γιο του Δημάρχου? Εκτός από αυτό, ξέρετε ότι εγώ δεν καρφώνω. Ακριβώς. Γι' αυτό εκδίκηση. Ναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί αν ζητήσεις βοήθεια είσαι καρφή. Πάντα είχα αυτό το πρόβλημα στο δημοτικό. Αν κάποιος μου έκανε κάτι και δεν το έλεγα στη δασκάλα, με φώναζαν καρφή. Άρα τι κάνεις? Γι' αυτό χτύπω όσο μπορείς αυτόν που σε ενοχλεί. Ακριβώς. Και καθάρισες. Ναι, αυτό θα κάνω, κορίτσια, με αυτό το βλάκα. Αχ, θα το Μαρίσα, γιατί πρώτα δεν σκέφτεσαι τι κακό έχεις κάνει εσύ? Τι εννοείς? Τι θέλω να πω? Ότι φταίς κι εσύ κάπως. Πρώτα εκείνο με το Μάουρο, τώρα αυτό. Είναι σαν να πηγαίνεις γυρεύοντας. Δεν καταλαβαίνεις, είσαι εκτεθειμένη. Δεν είμαι εκτεθειμένη, είμαι ζωντανή. Προτιμώ αυτό παρά να ζήσω προσπαθώντας να περνάω απαρατήρητη όπως κάνετε εσείς. Είναι βαρετό. Είναι κακό να μην θες προβλήματα. Πώς δηλαδή? Είναι αδύνατον. Η ζωή είναι γεμάτη προβλήματα. Είναι αδύνατο να ζεις χωρίς να τα αντιμετωπίζεις όπως κάνετε εσείς οι δύο. Δεν έχει νόημα. Άκουσε με. Το πρώτο που έχεις να κάνεις είναι να τον ξεβροστιάσεις. Δεν θα είναι σαν να τον προειδοποιώ? Όχι. Ο ανόητος πρέπει πρώτα να καταλάβει πως δεν τον φοβάσει. Δεν φοβάμαι. Ναι. Και αν αυτός είναι ικανός να σε πετάξει από τη βάρκα, εσύ είσαι ικανή να του ανοίξεις το κεφάλι στα δύο. Έχεις δίκιο. Αυτό θα κάνω. Λοιπόν, είσαι μια αλεπού. Όταν θα γίνω διάσημη, θα σε προσλάβω σαν αρχηγό της προσωπικής μου φρουράς. Ναι. Τι λες? Πού πήγες? Όχι, Μανουέλ, μην είσαι κακός.
Το να είσαι χαζός είναι χειρότερο από το να είσαι κακός. Μανουέλ, είναι φίλη μου. Λυπάμαι, όμως δεν μπορώ να σου πω ψέματα, ε. Εγώ τους αγαπώ. Το καταλαβαίνω και το σέβομαι. Ξέρω ότι είναι φίλη σου. Σε παρακαλώ, όμως, μη μου ζητάς να βρίσκομαι μαζί τους, γιατί δεν τους αντέχω. Κοίτα, γι' αυτό που μου είπαν για τη Μαρίσα, έχουν κάποιο δίκιο. Αυτή πρέπει να έγραψε το ημερολόγιο. Δεν το πιστεύω. Και εκτός αυτού, δεν κατηγορώ χωρίς αποδείξεις, αλλά ακόμα και αυτή να ήταν, αυτό που έκανε ο Πάμπλο ήταν απαράδεκτο. Που την κατηγόρησε? Όχι, Φέλη. Την έριξε στο νερό. Τι? Φέλη, το παιδί δεν είναι πολύ καλά στα μυαλά του. Δεν μπορώ να σου απαγορεύσω εγώ να πηγαίνεις με τους φίλους σου. Όμως για το καλό σου, μην πλησιάζεις τον Πάμπλο. Είναι άρρωστος, άκουσέ με. Είσαι σίγουρος πως έκανε κάτι τέτοιο? Κορίτσια, έχω να σας πω κάτι που δεν φαντάζεστε. Πες μας, τι έγινε? Ο Πάμπλο προσπάθησε να ρίξει τη Μαρίσα από τη βάρκα. Τι? Ο Μανουέλ μου το είπε, τους είδε. Μα φυσικά γι' αυτό ο Πάμπλο έκατσε πίσω της. Ναι, κορίτσια, αλλά και αυτή πήγαινε γυρεύοντας με όλα αυτά που έκανε. Τι λες, Βίκο? Θα μπορούσε να είχε πνιγεί. Ο Πάμπλο έφταιγε. Αυτό το σκιάχτρο που να έχει πάει? Να τις αυτές. Δεν έχω ιδέα. Α, για έλα εδώ, Πιλάρα, να σε ρωτήσω. Τι έγινε? Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Μα πρέπει να πάω. Όχι, όχι, κάτσε λίγο. Πρέπει να σου μιλήσω. Ένα λεπτάκι μόνο, σε παρακαλώ. Αχ, έλα. Πού να κρύφτηκε πάλι αυτός ο βλάκας? Δεν βλέπω την ώρα να του ανοίξω το κεφάλι στα δύο. Α, πρόσεχε, Λούνα, θα σου άνοιγα το κεφάλι στα δύο. Τι έγινε, τι έπαθες? Τίποτα. Ήρθα να σου πω ότι είχες δίκιο. Ο Πάμπλο ήθελε να σε ρίξει από τη βάρκα. Λούνα, είδες τι σου έλεγα? Δεν είναι άγγελος, είναι από τους χειρότερους. Σκουπίδι είναι, δολοφόνος. Πάω. Σταμάτα, σταμάτα. Πού πας? Να τον βρω, αυτό θα μου το πληρώσει. Σε παρακαλώ, μην πας. Αυτός ο τύπος με κάνει και φοβάμαι. Εγώ δεν φοβάμαι κανέναν. Και ειδικά αυτό το σκιάχτρο. Ω, Μαρίσα. Η κιθάρα κοστίζει πολλά. Και εγώ αξίζω πιο πολλά από την κιθάρα. Και εσύ πήγες να με πνίξεις. Καμία σχέση. Σκόνταψα και σε χτύπησα. Ήταν ατύχημα, τίποτε άλλο. Ένα βήμα και την πετάω. Όχι, όχι, σε παρακαλώ. Να παραδεχτείς την αλήθεια. Με έσπρωξες να πέσω στη θάλασσα ή όχι? Πολύ καλά, ναι. Το έκανα. Ευχαριστήθηκες? Τώρα δώσε μου την κιθάρα, έλα. Σε παρακαλώ, δώστη μου. Δώστη μου. Αχ, έπεσε. Δεν είναι πια μια ακριβή κιθάρα. Τώρα είναι ένα ακριβό σπίτι. Θα σε σκοτώσω. Έκανες λάθος που τα έβαλες μαζί μου. Βλέπεις? Δεν μου κάνει τίποτα να σε πετάξω. Σκόνταψες, έπεσες στο νερό. Και όπως δεν ήξερες να κολυμπάς, όλοι θα το θεωρήσουν ατύχημα. Τι έγινε, φοβάσαι? Όχι. Όχι, δεν σε φοβάμαι. Ναι, είσαι τρομοκρατημένη. Αυτά παθαίνεις όταν τα βάζεις με κάποιον δυνατό. Είσαι απλά ένα κακέκτυπο του μπαμπά σου. Αυτός που έχει δύναμη είναι εκείνος. Εσύ είσαι ένα παιδάρελ. Είσαι σίγουρη? Ξέρω πολύ καλά ότι εσύ φτιάχνεις το ημερολόγιο. Αλλά σε προειδοποιώ. Μια ακόμα βλακία να πεις για μένα, τελείωσες. Εμένα δεν μου αρέσει να λερώνω τα χέρια μου, αλλά ξέρω... Ξέρω πολύ κόσμο που θα το έκανε για λίγα χρήματα. Και με ευχαρίστησε.
Α, μήπως βρήκατε καμιά καρτούλα πεταμένη κάπου εδώ? Πρέπει να μου έπεσε κάπου εδώ, είστε σίγουρος? Ευχαριστώ. Αχ, όχι, την έχασα. Καλά, Μαρίσα, δεν ξέρεις τι παιχνίδι έχασες. Τους κερδίσαμε 8-2. Παρόλο που ήταν και η Πιλάρ, βέβαια, στην ομάδα μας, τρέχει σαν να έχει γύψο στα πόδια. Αλλά δεν πειράζει. Τους τσακίσαμε όμως, έτσι. Τελικά τι έγινε, τον βρήκε στον Πάμπλο? Ναι. Αλλά καλύτερα να μην τον είχα συναντήσει. Γιατί το λες αυτό, τι συνέβη? Παραλίγο να με ρίξει στον κρεμό. Μου είπε ότι αν ξανακυκλοφορήσει κάτι γι' αυτόν, θα πληρώσει κάποιον για να με σκοτώσει. Μην του δίνει σημασία, το κάνει για να σε τρομάξει. Δεν ξέρω. Εσύ δεν είδες τα μάτια του που ήταν σαν τρελού? Μα εσύ δεν γράφεις αυτή την αηδία? Φυσικά όχι, αλλά αυτός άλλα νομίζει. Και αν αυτό το ημερολόγιο ξαναβγεί, θα βρεθώ νεκρή. Αυτό ακριβώς θέλει, να σε τρομάξει. Και το κατάφερε. Τι είναι? Τίποτα. Τα ίδια. Εσύ το έβαλες αυτό εδώ? Όχι, όχι βέβαια. Ξέρεις τίποτα για την κάρτα? Ποια κάρτα? Μιλήσουμε. Τι είναι αυτό, ανάκριση θα μου κάνετε? Όχι, ρέμισε Πάμπλο μου. Τώρα που τρώγαμε, σφινώθηκε στο μυαλό των κοριτσιών μια φοβερή χαζομάρα, όπως πάντα. Τι χαζομάρα? Πάμπλο, εσύ έσπρωξες τη Μαρίσα από τη βάρκα. Αυτό ήταν. Ναι, τι πρόβλημα έχετε, για πέστε μου. Είσαι τρελός, Πάμπλο. Ήταν επικίνδυνο. Υπερβάλλεις. Απλώς την τρόμαξα για να μάθει να μην ανακατεύεται στη ζωή των υπολείπων, αυτό. Θα μπορούσε να είχε σκοτωθεί. Αχ, Βίκο, πώς να σκοτωθεί, θα τη βγάζανε να βογοσώστες. Μα τι σας συμβαίνει, θέλετε να πληρώσει για αυτό που έκανε? Εγώ θέλω να πληρώσει, κατσίκα, αλλά όχι και έτσι. Και για πες μου, τι θα της κάνεις δηλαδή? Θα της βγάλεις τη μάσκαρα? Μείνεις ανόητη μία, η Μάρισα είναι άθλια. Και κάποιος πρέπει να της δείξει ποιος είναι πιο δυνατός. Μήπως το έχεις πάρει πολύ σοβαρά? Όχι. Και δεν πρόκειται να σταματήσω μέχρι αυτή η καρακά ξαναφύγει από εδώ. Ίσως όταν γυρίσουμε στο κολέγιο να την αναλάβει η συμμορία, τι λες? Δεν νομίζω να γίνει έτσι. Συγγνώμη, Βίκο. Αλλά με σένα είναι διαφορετικά. Με φοβίζει αυτή η συμμορία. Σταματήστε να μιλάτε για αυτούς τους βλάκες. Δεν αντέχω. Ο κόσμος δεν είναι μόνο ένα πολυκατάστημα με ρούχα. Η συμμορία καθαρίζει το κολέγιο από σκουπίδια. Πώς τους υποστηρίζεις? Μήπως είσαι ένας από αυτούς? Ακόμα κι αν ήμουν, δεν θα μπορούσα να σου το πω. Είναι μυστικό. Εγώ δεν χρειάζομαι καμία συμμορία. Ούτε και σας χρειάζομαι. Αν δεν θέλετε να με βοηθήσετε, δεν με νοιάζει. Ξέρω ακριβώς τι πρέπει να κάνω. Κοίτα το θες. Να. Ο Πάμπλο? Τώρα κατεβαίνει, πήγε να αλλάξει ρούχα. Τώρα που λείπει να δούμε τι θα κάνουμε. Με τρόμαξε αυτό με τη Μαρίσα. Μα σου εξήγησε, ήθελε να την τρομάξει μόνο. Ναι και μετά? Τίποτα, τίποτα, θα της κόψει τον αέρα, αυτό μόνο, αστειευόταν, δεν θα κάνει κακό στη Μαρίσα. Ο Πάμπλο δεν είναι καλά. Κρύβει μεγάλο μίσος μέσα του. Ναι, βέβαια. Αλλά και αυτή ξέρει πολύ καλά πώς να κάνει τους άλλους να τη μισούν. Αχ! Και κυρίως τους σχεδιαστές μόδας. Ο Πάμπλο με ανησυχεί. Νομίζω ότι θα κάνει κάτι πολύ κακό. Η Λούνα? Δεν ξέρω, δεν την έχω δει. Καλά. Ούτε στο δωμάτιο ήταν. Πού να πήγε? Ανάτι, Λούνα, έλα μαζί μας. Ευχαριστώ. Αλλά κάνει λίγη ζέστη και προτιμώ ένα τραπέζι κοντά στο παράθυρο. Με συγχωρείτε. Της κάνατε κάτι? Εγώ δεν είμαι τρομοκράτης για να τα ρίχνουν όλα πάνω μου. Συγγνώμη, είμαι λίγο νευρική. Πάω να δω τι τρέχει. Εσύ είσαι ο νεαρός που με ρώτησε για μια κάρτα, ε? Μάλιστα, τη βρήκατε? Εγώ όχι, αλλά θυμάμαι ένα συμμαθητή σου να σηκώνει κάτι από το πάτωμα. Ποιον, πέστε μου. Δεν ξέρω πώς τον λένε, ούτε τον βλέπω εδώ γύρω. Αλλά είναι ένας με μακριά μούρι και... Και γυαλιά? Ναι, ακριβώς. Ναι, ξέρω, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Γιατί είπες ψέματα? Συγγνώμη. Δεν φεύγεις αν δεν μου πεις γιατί είπες ψέματα. Για τι πράγμα μου μιλάς? Για την κάρτα μιλάω.
Μου είπες ότι δεν ήξερες τίποτα κι όμως εσύ την βρήκες. Ποιος το είπε αυτό? Δεν έχει σημασία. Εσύ γιατί μου είπες ψέματα? Σου υπενθυμίζω ότι δεν είμαστε φίλοι. Δεν χρειάζεται να σου απαντήσω. Συγγνώμη. Τι γίνεται, πώς πάει? Μια χαρά. Μια χαρά. Τι ωραία. Λοιπόν, σας αφήνω να φάτε με την ησυχία σας. Θα τα πούμε, έτσι. Αφού είναι δυνατόν, άλλο ένα ημερολόγιο. Ελπίζω να μην λέει τίποτα για μένα, αλλιώς χάθηκες, μικρή. Παιδιά, ακούστε αυτό. Το περίεργο περιστατικό με την κιθάρα που βρέθηκε στο νερό. Στο σημερινό επεισόδιο ακούστηκαν με αλφαβητική σειρά οι ηθοποιοί Νικολέτα Βλαβιανού, Στάμη Κακαρά, Στέλιος Καλαθάς, Σία Κοσκινά, Νίκος Νίκας, Χρυσούλα Παπαδοπούλου, Γιώργος Πετρόχυλος, Δέσποινα Πολυκανδρίτου, Χρήστος Ιδιώτης, Γιώργος Χαντζηγεωργίου. Ηχοληψία, Βασίλης Βασιλάκης, Χρήστος Σιδηρόπουλος, Αλέξανδρος Στρατής, Πανταζής Φίλιππας. Μίξη, Βασίλης Βασιλάκης. Διεύθυνση παραγωγής, Στάμη Κακαρά. Σκηνοθεσία, Γιώργος Χατζηγεωργίου. Η μεταγλώτηση έγινε στα στούντιο κινηματογραφίας της ΕΡΤ. Pero aquí estás y a mi lado vas y gritamos juntos. Resistiré, bandera blanca al corazón. Resistiré cualquier ataque a la emoción. La hipocresía, la mentira, la idiotez, la sin razón. Resistiré, resistiré, resistiré. Con toda la bronca y la rebeldía para resistir tanta pesadilla. Pero aquí estás y a mi lado vas y gritamos juntos. Resistiré, bandera blanca al corazón. Resistiré cualquier ataque. Si no te tuviera voz, que me pones a la...